το νησί της Θάσου συγκαταλέγεται στα νησιά με την μεγαλύτερη πληρότητα σε ραντεβού εμβολιασμών με το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Τα νησιά με τη μεγαλύτερη πληρότητα στα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, πληρότητα που αγγίζει το 100%. Είναι η Λευκάδα, η Θάσος, η Πάρος, η Μύκονος και η Σαλαμίνα. Όντως οι ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας θεωρώ ότι επιβεβαιώνουν με τον πλέον επίσημο και αδιαφυσβήτητο τρόπο την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο νησί μας. Έχουμε δύο γραμμές εμβολιασμού. Είναι η μία με το μονοδοσικό της Johnson και φυσικά συνεχίζει και η γραμμή με το εμβόλιο της Pfizer. Γίνονται πάνω από 300 εμβολιασμοί την ημέρα και μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο 50% του πληθυσμού και η δυναμική δείχνει ότι θα φτάσουμε σε πολύ υψηλότερο ποσοστό πολύ γρήγορα. Ο κύριος Κυριακίδης αναφέρθηκε και στην επιδημιολογική εικόνα του νησιού, το οποίο ταλαιπωρήθηκε τους τελευταίους μήνες από την πανδημία του κορονοϊού. Είναι η αλήθεια ότι το προηγούμενο τετράμενο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Είχαμε έναν μεγάλο κύκλο κρουσμάτων. Δυστυχώς είχαμε και αρκετούς ανθρώπους μας τους οποίους τους χάσαμε, έφυγαν από τη ζωή. Ωστόσο, θεωρούμε ότι όπως προείπατε, περάσαμε τα 40 κύματα, λύθηκαν τα μάγια και τώρα βλέπουμε με αισιοδοξία τους μήνες που έρχονται και την καλοκαιρινή περίοδο που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον τόπο μας. Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι φορείς του τουρισμού, καθώς ήδη η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει συμπεριλάβει την Ελλάδα στην πράσινη ζώνη. Κύριε Κομνηνέ, η αισιοδοξία μας είναι συγκρατημένη γιατί η πανδημία δεν έχει φύγει. Ναι. Η πανδημία δημιουργεί μια ρευστή κατάσταση η οποία μπορεί να έχει διάφορες επιπτώσεις όχι μόνο σε εμάς σαν νησί, σαν χώρα, αλλά και στις χώρες από όπου προέρχονται οι επισκέπτες. Είδαμε σήμερα ότι, για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία δεν ενέταξε τελικά στην πράσινη λίστα στην Ελλάδα. Έτσι. Απορίας άξιο για ποιο λόγο, αλλά και κανείς δεν μπορεί, πέραν μια απλή έκφραση γνώμης, να κάνει κάτι περισσότερο. Είναι μια απόφαση του κράτους της Μεγάλης Βρετανίας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είμαστε υποχρεωμένοι να τη δεχτούμε και να υποστούμε φυσικά και τις συνέπειες. Γι' αυτό είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι τα μηνύματα για τη Θάσου τουλάχιστον είναι πάρα πολύ θετικά. Ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης τονίζει χαρακτηριστικά ότι με ανοιχτό το συνοριακό σημείο διέλευσης νυμφαίας Μακάζα υπάρχει αισιοδοξία ότι δεν θα επαναληφθούν οι εικόνες του 2020. Οπότε με ανοιχτά σύνορα, με ανοιχτό το συνοριακό σταθμό της νυμφαίας, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα έχουμε τις εικόνες του 2020. Ότι η εικόνα θα είναι... Αν συμβεί κάτι το εξαιρετικό, ναι, με την πανδημία παγκοσμίως, ναι, ή εν πάση περιπτώσει ευρωπαϊκό ή επίπεδο Βαλκανίων, που και αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει. Τέλος, ο κύριος Κυριακίδης αναφέρθηκε και στο κομμάτι της καθαριότητας. Είναι ότι δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας όλοι και εμείς οι αιρετοί, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στο Δήμο της Θάσου και ειδικότερα στον τομέα της καθαριότητας, ώστε η καθημερινότητα των πολιτών να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Βέβαια, και οι πολίτες δεν θα πρέπει να ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους.